Κωνσταντόπουλος. Δεύτερο λεπτό της συνάντησης, απευθείας μετάδοση Γκερέιρο για το Φουρτάδο. Ωραίο Βραζιλιάνος άφησε για τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Πας Γιάννινα πριν από δύο σεζόν. Να ο Βραζιλιάνος ο Γκερέιρο, τον γκολ για την ΑΕΚ. Ξεκίνημα με γκολ στο δεύτερο λεπτό με τον Φούντα. Τρίτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Ιδανική αρχή για την ομάδα του Βαβλίνεν. 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Πάντος βρίσκει τον Γεωργίου. Ο Τσουκαλάς τον ψάχνει και πάλι η κόντρα ευνοεί τους παίκτες του ΠΑΣ. Το πλασέ από τον Ντεβιντσέντη στο 17. Απέναντι από τον Κωνσταντόπουλο που κρατάει την μπάλα. Αλλαγή σκηνικού στα τελευταία λεπτά με τον Πας Γιάννα να είναι αυτός που κάνει παιχνίδι και την ΑΕΚ να αμήνεται. Παλιά για τον Γεωργίου. Υπάρχει υπόδειξη του βοηθού για offside. Σύριαλ έχει γίνει το φάουλ. Το εκτελεί ο Ντεβιντσέντη. Βάζει φάλτσα. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα και γίνεται το 1-1 στο 26ο λεπτό με τον Μιχαήλ που βρέθηκε πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Και η πίεση του ΠΑΣ φέρνει αποτέλεσμα. Με τόση κατοχή μπάλας για πολλή ώρα και με κερδισμένα φάουλ και με στημένες φάσεις φτάνει στο 1-1. Ανεβαίνει ο Μιχαήλ, τραβάει παίκτη πάνω του, ο Κοροβές συγκλίνει. Κάνει και ένα σουτ, το Κωνσταντόπουλος μαζεύει στο 29. Κοτσαρίδης με το Φουρτάδο, πάει για το σουτ και το κάνει. Ο μικρός που στο 34 εδώ στέλνει την μπάλα στα χέρια του Φεγκρούση. Ενώ χάνει ο Φεγκρούς και ο Παυλής πέφτει πέναλτι στο 35. Το σφύριμα του Στυλιάρα σε αυτά τα διαδοχικά λάθη της άμυνας του ΠΑΣ που τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο. Καθώς κοιτάξτε το λάθος στη συνεννόηση με τον Τζιμόπουλο και στη συνέχεια και με τον Φεγκρούς εδώ που βγαίνει να μαζέψει. Παίρνει το πέναλτι ο Παυλής. Αρχικά Τζιμόπουλος και Λίλα και στη συνέχεια Τζιμόπουλος Φεγκρούς. Ο Στυλιάρας φυρίζει πέναλτι. 37ο λεπτό. Αποκρούει ο Φεγκρούς. Χάνει το πέναλτι Γκερέιρο. Χτυπιούνται οι οπαδοί της ΑΕΚ στην κερκίδα. Το 1-1 παραμένει. Δεν βρίσκει διάδρομο η ΑΕΚ να ανέβει. Βλέπετε και με πόσο ρίσκο αυτές οι παλιές φέρνουν το λάθος για τους γηπεδούχους. Κλέβει για την ομάδα του Πας Γιάννινα και απειλεί τον Κωνσταντόπουλο ο Κοροβέσης. Το βολέ εκεί όπου διεκδικεί ο Παυλής. Μπαίνει στη φάση ο Φούντας. Πάει για το σούτ. Το κάνει. Δεν ήταν άσχημο. Στο 48. Ο σκόρερ της ΑΕΚ. Προσπάθησε εδώ για το 2-1. Κοινός ο χώρος και αλλάζουν πολύ εύκολα οι παίκτες του ΠΑΣ σε αυτή την περίπτωση. Ενώ η κεφαλιά προς τα πίσω φέρνει τον Κωνσταντόπουλο να βγαίνει, αλλά να υπάρχει υπόδειξη για offside του Ντεβιντσέντη. Βγαίνει στην κόντρα ο Βλάχος, είναι 4 στη ΣΑΕΚ στην αντεπίθεση. Κοντοές πάει για γρήγορη αντεπίθεση και περιμένουν τη σέντρα οι παίκτες της ΣΑΕΚ από τον Κοντοέ. Φώναξε για χέρι ο Κοντοές, παραχωρεί τον κόρνερ ο Κοροβέσης. Το φάουλ για την ΑΕΚ, περνάει μπάλα ευκαιρία για τον γκολ που έρχεται τελικά από το σταματή. Όπως λέγαμε και στη Βέρεια που είχε μπει αλλαγή είχε σκοράρει. Εκμεταλλεύεται αδράνη εδώ τον παικτό του Πας Γιάννινα στην άμυνα, κάνει το 2-1. Στο 82ο λεπτό ξεσπούν στις κερκίδες οι παδί της ΑΕΚ.